Γεια σας. Ξεκινάμε με αυτό το βίντεο μια μήνυση σειρά για το Class Dojo, μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή διαχείρισης τάξης. Είναι κυρίως, απευθύνεται κυρίως σε πιο μικρές ηλικίες, γι' αυτό και είναι δημοφιλής σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Είναι δωρεάν και όπως λέει εδώ θα παραμείνει δωρεάν για πάντα. Θα πρέπει όμως να κάνετε εγγραφή με το sign up ως teacher, εκπαιδευτική, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας που απαιτούνται και πατάμε το κουμπάκι Sign Up και για να ολοκληρωθεί η εγγραφή μας προτρέπει να αναζητήσουμε το σχολείο μας ή να το προσθέσουμε στη λίστα. Αυτό δίνει μια επιπλέον λειτουργία αν είμαστε πολύ εκπαιδευτικοί που διδάσκουμε σε ένα σχολείο και συνδεθούμε όλοι με το ίδιο σχολείο θα μπορούμε να μοιραζόμαστε λίστες μαθητών. Αλλά αυτό δεν θα το δείξουμε τώρα, είναι μια πιο προχωρημένη λειτουργία. Θα πω απλά εδώ, I don't teach in a school. Αν θέλετε και βρείτε το σχολείο σας, μπορείτε να το κάνετε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ή μπορείτε να κάνετε join στο σχολείο αργότερα. Και εδώ βλέπω τις διαθέσιμε τάξεις. Υπάρχει ήδη μια τάξη, μια demo class για να μου δείξει λίγο πώ λειτουργεί. Κάθε τάξη έχει... Εδώ βλέπω οι μαθητέ με τα κάποια εργαλεία, το portfolio των μαθητών, το cluster είναι κάτι σαν κοινωνικό δίκτυο όπου ενημερώνω μαθητέ και γονεί. Εδώ τα μηνύματα για τους γονεί, εάν έχω συνδέσει τους γονεί. Να φτιάξουμε λοιπόν μια νέα τάξη με το new class το κουμπάκι εδώ. Αλλά πριν το κάνω αυτό, να πάω εδώ στο προφίλ μου, account settings και να αλλάξω τη γλώσσα στα ελληνικά. Όπως επίσης και μπορούσα να αλλάξω και την ζώνη ώρας. Και πάμε να κάνουμε λοιπόν την τάξη, δίνουμε ένα όνομα στην τάξη, το αφήνω όπως είναι, επιλέγουμε έτος, ας βάλω άλφα δημοτικού και εδώ είναι μια αρρύθμιση, είναι αν θα μοιράζω με ποιου πόντου που θα δίνω στου μαθητέ, θα δούμε αργότερα. Αν θα του μοιράζουμε με του γονεί, εδώ είναι μόνο η θετική πόντου ή όλοι οι πόντοι, ή να μην μοιράζουμε καθόλου τους πόντου με τους γονεί. Αυτό όμω μπορεί να αλλάξει και μετά. Α δημιουργήσω την τάξη. Έγινε λοιπόν η τάξη και μένει να προσθέσω μαθητέ με το κουμπάκι εδώ Add Students. Μπορώ να αναζητήσω μαθητές αν έχουν κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα, που λίγο δύσκολο. Άρα λοιπόν θα κάνω εδώ με το κουμπάκι copy and paste student list ή μπορώ και από εδώ έναν έναν να γράφω ονοματεπώνυμο και να προσθέτω μαθητές χωρίς να έχουν λογαριασμό email. Γι' αυτό λοιπόν είναι δημοφιλής αυτή η εφαρμογή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα με μαθητές μικρούς. Αλλά σύντο έχουμε μια λίστα με όλου του μαθητέ. Θα πατήσω αυτό το κουμπάκι. Για παράδειγμα, έχουμε μια λίστα σε μορφή κειμένου ή σε Excel. Μπορώ να κάνω αντιγραφή. Κάνω λοιπόν επικόλληση. Μπορώ να κάνω και εισαγωγή με αρχείο εδώ Word ή Excel. Αλλά καλύτερα έτσι με αντιγραφή επικόλληση. Να εισάγω τη λίστα και αν έχω ανάποδα όνομα επώνυμο, εγώ τα έχω σωστά όνομα επώνυμο, μπορώ να κάνω εδώ flip, δηλαδή να αντιμεταθέσω τις στήλε. Πατάω λοιπόν συνέχεια και αποθήκευση. Και έτσι λοιπόν έχουν δημιουργηθεί οι μαθητές και επιπλέον μπορώ να δημιουργήσω και ομάδες από το groups εδώ. Ας φτιάξω λοιπόν μια ομάδα ή ας πω πειρατές και να βάλω μέσα κάποιους μαθητές ας κάνω και μια άλλη ομάδα και να βάλω αυτούς και έτσι λοιπόν έχω λύσεις μαθητές και μπορώ να φτιάχνω όσες ομάδες θέλω Τώρα, αν έχετε μεγαλύτερου μαθητέ που μπορούν να χρησιμοποιήσουν συσκευή και μπορούν να συνδεθούν ή να συνδέσετε γονεί με το κουμπάκι εδώ student login, θα δείτε οδηγίε. Μπορείτε να εκτυπώσετε οδηγίε για το πώς μπορούν να συνδεθούν οι μαθητέ με την εφαρμογή στο σπίτι του ή να καλέσετε γονεί να συμμετέχουν και αυτοί. Υπάρχουν πολύ ωραίε εκτυπώσιμε οδηγίε. Που μπορείτε να κάνετε για να συνδέσετε γονεί και μαθητέ. Αλλά αυτό καλύτερα να το κάνετε αργότερα. Πρώτα να μάθετε λίγο την εφαρμογή. Δείξαμε λοιπόν τα βασικά πώ φτιάχνουμε την τάξη και προσθέτουμε του μαθητέ.